Αναστάτωση και απογοήτευση στις τάξεις των καρναβαλιστών της Κρήτης μετά και την απόφαση του Υπουργού Υγείας να ματαιωθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλιού Ρεθύμνου επικράτησε παγωμάρα, καθώς στη στιγμή της επίσημης ανακοίνωσης περιοριστικής ακύρωσης βρισκόταν σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου για τις τελευταίες λεπτομέρειες του κορυφαίου αυτού πολιτιστικού γεγονότος. Η Δημοτική Αρχή και η ομάδα που έτρεξε τη διοργάνωση κρατούν στάση αναμονής, με την Αντιδήμαρχο Πέπη Μπυρλυράκη να κάνει λόγο για μεγάλες απώλειες. Οι ομάδες πάγωσαν, οι φορείς πάγωσαν. Είμαστε τώρα, χωρίς να έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση και ούτε καμία συγκεκριμένη επίσημη απόφαση. Στο Δήμο μας δεν έχει έρθει κανένα χαρτί και καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά. Έχει ήδη πολλές απώλειες. Έχουμε ήδη αρκετές ακυρώσεις. Θα έχουμε πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία και στις τάξεις των ξενοδόχων του Ρεθύμνου, οι οποίοι βλέπουν το θετικό κλίμα στο μέτωπο των κρατήσεων να καταραίει, με τις ακυρώσεις να είναι συνεχείς και με τους ίδιους να παρακολουθούν ευνηδιασμένοι τις εξελίξεις. Τα τηλέφωνα στα ξενοδοχεία χτυπούν για ακυρώσεις και διευκρινήσεις για το τι προβλέπεται με τα χρήματα που έχουν δώσει. Περί τα μισά άτομα έχουν ήδη ακυρώσει. Εμείς δώσαμε κατευθείαν από το Σύλλογο Ξενοδόχων τις οδηγίες που έπρεπε. Ακυρώνουν χωρίς ακυρωτικά οι πελάτες μας. Όσοι θέλουν να έρθουν θα έρθουν και θα περάσουν όμορφα. Άρα τους επιστρέφονται δηλαδή τα χρήματα, να το πούμε έτσι απλά, όποιος θέλει να ακυρώσει. Ναι. Τους γίνεται μια ενημέρωση. Στάση αναμονής από τις οργανωτικές επιτροπές των καρναβαλιών Αγίου Νικολάου και Μαλίων, που περιμένουν να δουν τις λεπτομέρειες της απόφασης Κικίλια για τη ματέωση των παρελάσεων. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και δεν τίθεται θέμα μη συμμόρφωσης, τονίζουν, σημειώνοντας πως πέραν από τις στιγμές ξεγνιασιάς που κάτοικοι και επισκέπτες δεν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, πλήττεται και η οικονομία των περιοχών που είχαν ποντάρει στους επισκέπτες και σε όλους τους συμμετέχοντες. Δυστυχώς προετοιμασία πολλών ημερών, όχι μόνο από τους τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και των ομάδων, και θα πάνε σε στράφη και νομίζω και μια περίοδο που όλοι περιμένουν, πέρα από το κομμάτι της διασκέδασης, να υπάρξει μια ανάταση της οικονομίας. Πάντα λέμε ότι τα θέματα της δημόσιας υγείας είναι προτεραιότητα, όμως ελπίζω τώρα όλα αυτά που γίνονται να γίνονται για καλό σκοπό και να μην είναι μια υπερβολή που τελικά θα ζημιώσει την όλη διαδικασία και τις προετοιμασίες όλων αυτών των ανθρώπων που έχει γίνει. Το τέλος είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι καρναβάλι τέλος. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση του Υπουργού και από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι θα ενταχθούμε σε εντολές. Το καρναβάλι τέλος είναι μεγάλη υπόθεση. Με σκληρή καρδιά θα το κάνουμε, αλλά. Δεν συζητούν για ακύρωση του καρναβαλιού, τονίζουν στη Σιτία. Είναι αστείο και εκτός πραγματικότητας να συζητάμε για ακύρωση του καρναβαλιού της πόλης μας σαν μέτρο για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, όταν κανένα κρούσμα δεν έχει βρεθεί στην Κρήτη. Σαν σύλλογος θα είμαστε στο πλευρό